Τα χεντέκια προέρχονται από την ονομασία Χάνδακας, ονομασία που είχε η πόλη του Ηρακλείου την εποχή της αραβικής κατοχής. Πρόκειται για το σημείο της Τάφρου των Τυχών της πόλης, στο νοτιοδυτικό του τμήμα, γειτονικά με τον λόφο του Μαρτινέγκο και ακριβώς δίπλα από το κομμένο Μπεντένι. Εκεί μέχρι και την ανατολή της δεκαετίας του 50, οπότε και η ποδοσφαιρική δράση μεταφέρθηκε στο σημερινό στάδιο Ελευθερίας και το γήπεδο του Εργοτέλη, οι Ηρακλειώτες αγάπησαν, λάτρεψαν το λαοφιλέστερο άθλημα, αλλά και άλλα ομαδικά σπορ, καθώς και τον κλασικό αθλητισμό. Παίζοντας το χώμα με αντίξωες συνθήκες, με τις πέτρες και τα χαλίκια να τους ματώνουν τα πόδια όποτε βρίσκονταν στο έδαφος, αλλά πάντα με περίσσια τέχνη. Μια τέχνη που το μοναδικό της αντίκρισμα ήταν το χειροκρότημα και ένα κέρασμα από τη διοίκηση ή την παρέα και τους φιλάθλους σε κάποιο καφενεδάκι ή ταβερνάκι. Η Crete TV μέσω της εικόνας, των φωτογραφιών και από τα πρωτοσέλιδα της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου, κυρίως μέσω των τότε άσοντων γηπέδων που βρίσκονται στη ζωή, σας μεταφέρει στο πρώτο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Ηρακλείου για μια δεύτερη ματιά σε ένα χώρο που ακούμπησε στην ιστορία αυτής της πόλης. Ο Χάνδακα του Ηρακλείου, όπως συνώς τον λέγαμε Σεντέτσα, τον θυμάμαι από το 1932. Είχαν γίνει οι Παγκρίτιοι αθλητικοί αγώνες τότε. Είχαν έρθει προς τιμή του ομάδος του Ηρακλείου. Η αθλητική ήταν η Ένωση Γυμναστικών Οργανώσεων, ο ΟΦΗ και το Εργοτέλη, διάφοροι αθλητές. Είχαν και αθλητικό τμήμα τότε, παλιά. Έφεραν από πάνω το Σίλα, το Φραγκούδη και τον Μάντικα. Ο οποίος Μάντικας και ο Σίλας είχαν έρθει έκτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Για επίλογο, αφήσαμε μια ιστορία ενός ξεχωριστού ανθρώπου που ζούσε μέσα στα χεντέκια. Στο βάθος, στο νότιο τμήμα, πήγαινε είσοδος προς το γεωπονικό κήπο. Ο γεωπονικός κήπος αυτός τώρα που είναι δυτικά του Εργοτέλη ήταν όλο τεράστια δέντρα πέφκα. Έβγαινε πάνω από το γήπεδο του Εργοτέλη τα πέφκα. Λοιπόν, δεξιά ήταν μια σπηλιά δίπλα στο αποδυτήρια της Εγώη. Στη σπηλιά αυτή ζούσε ένας ρολογάτων, έλεγαν, ο οποίος ένας, ο πρώτος χίπης, μπορώ να πω, του κόσμου. Κάθε πρωτοχρονιά έβγαινε με ένα καλάμι μεγάλο και ένα ψωμί κρεμνούσε στην άκρη και γύριζε όλο το Ηράκλειο. Ό,τι δηλαδή έλεγε ότι μια μέρα θα πεινάσει ο κόσμος. Τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες λουλούδια μες στην καρδιά, που είναι η αγάπη γλυκιά μου αγάπη να μας ζεστάνει στην παγωνιά.